Λοιπόν, μισό λεπτό, αυτή. Κύριε Κυρανάκη, μισό. Δεν θα σας ξαναδιακόψω. Απλά πάνω σε αυτό που λέτε. Και επειδή το θέμα της ονομασίας είναι ίσως και το κομβικό, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, ακόμη και το τελευταίο tweet του κυρίου Μητσοτάκη από τη σύνοδο του ΕΛΚ στην Σόφια μιλάει για την επίλυση του προβλήματος του ονόματος των Σκοπίων. Δεν θέτει κάτι συγκεκριμένο που να λέει αυτό που μας είπατε μόλις πριν, ότι γιατί έπιασε τη διαπραγμάτευση από τη σύνθετη ονομασία και γιατί μπαίνει το συνθετικό Μακεδονία μέσα. Δεν διατυπώνεται πουθενά αυτό. Δεν σας διακόπτουμε, πείτε τη θέση. Τώρα ναι. Απαντώ. Ναι. Διατυπώνεται πολύ ξεκάθαρα στην ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, όταν ανέφερε για πρώτη φορά ποια είναι η θέση μας επίσημα και θεσμικά και ολοκληρωμένα. Μπορείτε να το δείτε, από τότε έχει επαναληφθεί πολλές φορές η δήλωση. Δεν γνωρίζω γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση για το ότι ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς. Σε κάθε περίπτωση, καλή διάθεση έχουμε, θα την επαναλάβω όσες φορές χρειαστεί. Ωραία. Η θέση μας λοιπόν είναι η εξής. Πρώτα αλλάζει το Σύνταγμα, πρώτα φεύγουν οι αναφορές σε γλωσσικά ζητήματα, εθνοτικά ζητήματα, οτιδήποτε ξυπνά και ενοχλεί τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Αυτά τα δύο άρθρα, δηλαδή, του Συντάγματος του Σκοπίου, που ενοχλούν. Ναι, αυτά τα άρθρα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει γενικότερα στην κρατική δομή των Σκοπίων. Δηλαδή, σχολικά βιβλία. Και αυτά. Ναι. Αγάλματα. Οποιαδήποτε αναφορά υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δεχθούν ότι δεν είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι να κάνουμε. Δεν είναι η παρακαταθήκη της αρχαίας Μακεδονίας δική τους. Είναι ελληνική. Η παρακαταθήκη της Μακεδονίας. Και αυτό το έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Και το λένε όλοι οι Έλληνες. Και δεν πρέπει να είναι κομματικής αντιπαράθεσης. Δεν πρέπει να είναι συζήτηση κομματικής αντιπαράθεσης όλο αυτό το ζήτημα. Πρέπει να είναι εθνική γραμμή. Και είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε μια ιστορία σαν λαός. Και αυτή την ιστορία κανείς δεν μπορεί να την κλέψει. Άρα λοιπόν, αν αλλάξει το Σύνταγμα και δούμε ότι δεν υπάρχουν απλά προθέσεις ή υποσχετικές για το μέλλον, αλλά υπάρχει πράξη, υπάρχει δέσμευση και προχωρήσουμε έτσι, τότε μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για το όνομα. Επειδή όμως η κατάσταση πολιτική στο γειτονικό κράτος είναι πάρα πολύ ασταθής και έρχομαι σε αυτό που είπατε πριν, από το 92 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο γειτονικό κράτος. Από το τι πιστεύουν ότι είναι οι ίδιοι. Από το 92 μέχρι 2008 είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά, φυσικά. Και θα συνεχίσουν πάρα να αλλάζουν. Πολλά πράγματα. Αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημά μου. Αλλά υπήρχε μια εθνική γραμμή. Και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Κοιτάξτε, κύριε Κυρανάκη, αυτό που θέλω να σα ρωτήσω εγώ είναι. Υπήρχε μια εθνική γραμμή από το 2008 μέχρι το 2017. Αυτή ακολουθείτε. Δεν είχατε πει κατά τη κυβερνητική αυτή τη εθνική γραμμή τα προηγούμενα χρόνια. Από το 2008 μέχρι το 2017, το μόνο που παρέμεινε σταθερό είναι το κεκτημένο της Ελλάδας από το βέτο που μπήκε στο Βουκουρέστι. Μπράβο. Το οποίο τι σημαίνει, ότι χωρίς να επιληθεί το όνομα, το πρόβλημα του ονόματος, δεν υπάρχει πρόσκληση για τους δύο διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Το αυτό είναι το μόνο και σταθερό. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Δεν μπήκε ποτέ η ελληνική κυβέρνηση σε διαπραγμάτευση, στο τραπέζι με ονόματα για να συμφωνήσει, να διαφωνήσει με κάποιο όνομα. Τελευταίο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και κάτι τελευταίο. Δηλαδή, προτιμάτε να μην λυθεί το θέμα. Όχι, θέλουμε να λυθεί το θέμα. Mm-hmm. Και θέλουμε οι γειτονές μας να μπουν στους διεθνείς οργανισμούς. Θέλουμε όμως να μπουν με ένα όνομα με το οποίο θα συμφωνούν πάνω απ' όλα οι Έλληνες. Όταν μιλάμε για εθνικά ζητήματα, μιλάμε για ζητήματα τα οποία αφορούν το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας. Πρέπει να λυθούμε όμως τώρα, κύριε Κυρανάκη, βλέπετε τις κινήσεις του κυρίου Ερντογάν. Είδατε τι γίνεται και στη Βοσνία. Όλα αυτά είναι πολύ κοντά μας. Δεν είναι κοντά μας, είναι στο σπίτι μας. Είναι η γειτονιά μας ουσιαστικά. Αν είναι να λυθεί με έναν τρόπο που δεν συμφέρει τους Έλληνες, δεν συμφέρει το δικό μας. Δεν είναι υπέρ του δικού μας εθνικού συμφέροντος. Εγώ ρωτάω, αν είναι σε συμφέρον μας να λυθεί σε αυτή τη χρονική στιγμή που είναι ανάστατη λίγο η γειτονιά. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα πρέπει να λυθεί χθες. Θα έπρεπε να λυθεί το 92, σας λέω. Σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα έπρεπε να έχουν δημιουργήσει οι γείτονες το πρόβλημα. Να πάμε πάρα πίσω. Αυτό, αλλά δεν είμαστε όμως σε ιδανικό κόσμο. Και το λέμε επίσημα ότι τώρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να λυθεί το ζήτημα υπέρ των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας. Άρα θα πρέπει να ξαναέρθει το ζήτημα με πιο σωστούς όρους, να υπάρξει συνένεση εντός της χώρας και να πάμε μια εθνική γραμμή να πάρουμε αυτό που μπορούμε σαν χώρα. Με άλλη εθνική γραμμή θέλετε. Γιατί υπάρχει εθνική γραμμή. Φυσικά. Σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Σύνθετη ονομασία έργα όμνες, λέει η κυβέρνηση. Γεωγραφικό χαρακτηρισμό. Σύνθετη. Ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο κυβερνητικός εταίρος, άρα αυτός που διασφαλίζει κυβερνητική πλειοψηφία, δεν συμφωνεί. Κύριε Κυρανάκη, άρα δεν υπάρχει εθνική γραμμή. Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν λειτουργεί ως πρωθυπουργός της χώρας. Ναι, αλλά του κόμματός του όμως, αυτή τη στιγμή. Λειτουργεί ως πρωθυπουργός του κόμματός του, είναι δυνατόν να το λέτε αυτό. Υπάρχει δημοκρατία. Δεν το λέω εγώ.
Το λέει ο κυβερνητικός εταίρος. Ο κυβερνητικός εταίρος που